Δεν θα μιλήσουμε για αθλητικά. Όχι. Θα μιλήσουμε για καλλιτεχνικά πράγματα. Και εδώ η επόμενη καλεσμένη μας ήρθε εδώ με τα δωράκια μας τα όμορφα. Το οποίο κατά βάση. Δες πώς τι χρώμα έχεις πάρει εσύ. Ναι, ανάποδα πρέπει να γίνει. Ναι, καλωρικά πρέπει. Όχι, όχι, το πάρεις εσύ. Δεν ήξερα. Λοιπόν. Μια και δεν έχουμε αθλητικά σήμερα. Σωστό. Λοιπόν, να καλησπέρισουμε την κυρία Ιωάννα Μερίδου. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, νευρολόγος βεβαίως, αλλά εμείς φέραμε για άλλο λόγο. Και για τα νευρολογικά. Μα έτσι κι αλλιώς η τέχνη σας, θέλω να πω, το να ασχολείστε με κάτι που χρησιμοποιείτε τα χέρια και να ασχολούμαστε γενικότερα, είναι κάτι που μπορεί να μας βοηθήσει και σε νευρολογικές παθήσεις, έτσι δεν είναι? Ναι, και πριν γίνει κάποια πάθηση. Εννοώ για το κομμάτι της αγχώλησης και... όλα αυτά που βοηθούν την ψυχολογία μας. Εσείς λοιπόν τώρα μια διακεκριμένη νευρολόγος, πώς αποφασίσατε να ξεκινήσετε τα εικαστικά? Ναι, βασικά και η ίδια δεν ήξερα ότι μπορώ να ασχοληθώ, αλλά αναζήτησα κάτι που να γίνεται έτσι με τα χέρια, δηλαδή ο πυλός έτσι όπως πλάθεται και αυτό το πράγμα, ας το πούμε, και επειδή είναι μέρος της κουλτούρας των ανθρώπων από την αρχαιότητα, ας το πούμε, αυτά τα πράγματα με συγκίνησαν έτσι και με κάνανε στο να ασχοληθώ με αυτό. Και πώς παίρνεις μια άμορφη μάζα η οποία έχει πλαστικότητα και μπορείς να φτιάξεις ένα πράγμα το οποίο μετά το ψήνεις, το έχεις στο σπίτι σου, είναι χρηστικό. Και αυτό βασικά επίσης, ότι είναι χρηστικά τα αντικείμενα και δεν είναι απλά, ας το πούμε, κάποιο έργο τέχνης μόνο να το θαυμάσεις. Μπορείς να έχεις το ποτήρι του καφέ, να έχεις το πιάτο σου, να έχεις, να έχουν χρησιμότητα στην καθημερινότητα αυτά τα αντικείμενα. Δηλαδή, οπότε αυτό το πράγμα το βρήκα πολύ ωραίο να τα χρησιμοποιώ καταρχήν και μετά βέβαια να τα κάνω και δώρα, πάρα πολλά δώρα σε φίλους. Και στη συνέχεια την ιδέα αυτή που έτσι μου ήρθε πριν 2 χρόνια να τα χρησιμοποιήσω και σαν φιλανθρωπική, ας το πούμε, να έχουν μια φιλανθρωπική κατάληξη, ας το πούμε. Και εκεί χρήση. Πάμε λοιπόν, ναι. Στο λόγο που σας φέραμε, πυλός, τέχνη και αλτρουισμός για το Πάσχα 2024. Ακριβώς. Αύριο και την Κυριακή στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου. Μια εκδήλωση με αμιγώς φιλανθρωπικό χαρακτήρα και διάσταση, έτσι, η κυρία Μερίδου. Και ναι, τα ναι, έσοδα, θα πάνε και τα έσοδα αυτή τη φορά, γιατί αυτή είναι η 4η μου έκθεση. Oh. Τα έσοδα αυτή τη φορά, γενικά τα έσοδα των εκθέσεων επιλέγω να πάνε κυρίως σε ιατρικούς σκοπούς, υγείας ή πολιτισμού. Αυτά τα πράγματα έτσι με συγκινούν έτσι κάπως πιο πολύ για να τα βοηθήσουμε. Τώρα αυτή τη φορά είναι και πολύ σημαντικός ο στόχος, διότι αφορά την επιβίωση ανθρώπων. Τώρα τα συσίτια των απόρων, τι να πει κανείς, είναι κάτι το οποίο, ας το πούμε, σε συγκινεί ακόμα πιο πολύ, γιατί μιλάμε για επιβίωση, δεν είναι απλά να κάνεις το κάτι έξτρα. Mm-hmm. Αυτό. Και είναι σε συνεργασία με την ΟΕΒΕΝΗ η έκθεση. Ναι, ναι, σε συνεργασία με την ΟΕΒΕΝΗ και βέβαια με την ενορία της Αγίας Τριάδας στον Πατέρα Δραμιδίνο. Εγώ πληροφορήθηκα έτσι την κατάσταση, ότι έχουν κάθε μέρα σε σύντηση, ας πούμε, 50 άτομα φροντίζουν και κάποια άτομα που είναι σπίτι τους, κλινήρες και δεν μπορούν και τους πηγαίνουν. Και μου είπε ότι η δράση αυτή είναι τουλάχιστον 55 με 60 χρόνια. Βέβαια. Και οι άνθρωποι, ας πούμε, πιο πολύ κινούνται βάσει των μνημοσύνων, δηλαδή από αυτή τη βοήθεια και των ιδιωτών και του κόσμου. Ναι. Και έτσι αυτό το πράγμα το θεώρησα πολύ σημαντικό να μπορώ να συνεισφέρω κάτι. Είναι Πάσχα τώρα την άλλη εβδομάδα. Εντάξει, να καταφέρουμε να μαζέψουμε δηλαδή ένα καλό ποσό, τα έσοδα δηλαδή της έκθεσης, και αυτή τη φορά να είναι έτσι καλά, να μπορούσουμε να τους βοηθήσουμε για αρκετό διάστημα. Βέβαια, mm-hmm. γιατί πραγματικά η προσφορά της Αγίας Τριάδας, της ενορίας της Αγίας Τριάδας στο κομμάτι αυτό είναι τεράστια. Ο Πατέρας Δραμιδίνος που είπατε είναι πραγματικά τόσα πολλά χρόνια στηρίζει και βοηθά τόσο πολύ κόσμο. Ναι, πραγματικά και εγώ έτσι που συζήτησα μαζί του, ένιωσα μετά τη συνάντηση ότι είναι πολύ καλή αυτή η επιλογή, ας πούμε. Ο σκοπός δηλαδή είναι πολύ σημαντικός.
Πριν πάμε στα εκθέματα, θα μας πείτε λίγα λόγια για τα εκθέματα. Εδώ βλέπω ότι υπάρχει και μια ιατρική ομιλία στην εκδήλωση δική σας. Ναι, πάντα. Εντάξει, γύρανση είμαι γιατρός κατά πάση. Δεν είμαι κεραμίστρια, είμαι γιατρός. Ναι, γύρανση εγκεφάλου. Με ποιες καλές συνήθειες μπορούμε να την προστατεύσουμε και να την καθυστερήσουμε. Η κεραμική είναι ένας από αυτούς τους τρόπους. Ναι, γιατί η κεραμική πάει στο κομμάτι του να μαθαίνουμε νέες, να έχουμε νέες δεξιότητες. Δηλαδή, οι ξένες γλώσσες, οτιδήποτε νέο. Μαθαίνει κανείς, τώρα να μην πω και όλα της ομιλίας της Αυρένης, αλλά να πω ότι ας πούμε υπάρχει ο όρος της λεγόμενης νευροπλαστικότητας, δηλαδή ότι ο εγκέφαλός μας εκπαιδεύεται ακόμα και σε ηλικίες άλλες που δεν, μέχρι πριν μερικά, όχι πριν πολλά χρόνια, νομίζαν ότι τελειώνει όλο αυτό στην παιδική ηλικία. Δεν τελειώνει λοιπόν, αυτό το πράγμα αναπτύσσεται και σε άλλες ηλικίες και πρέπει να του δίνεις όμως το ερέθισμα για οι σιωπηλές, όπως λέμε, συνδέσεις των νευρικών κυττάρων, οι συνάψεις, να δέχονται το ερέθισμα και να δραστηριοποιούνται. Εγώ χάθηκα λίγο τώρα. Ένα λεπτό. Δηλαδή, εγώ που στα 45 ξεκίνησα να μαθαίνω ισπανικά, είμαι εντάξει. Ναι, μια χαρά. Όχι, ενώ και στα 50 να αρχίσω τα ρώσικα, κινέζικα. Εγώ τώρα στη δουλειά μου που οι άνθρωποι είναι και ηλικιωμένοι, ας πούμε, βλέπω και χαίρομαι πάρα πολύ όλους αυτούς που μου λένε ότι κάνουν πράγματα. Εντάξει, ίσως όχι ξένες γλώσσες, αλλά σου λέει, έχει δραστηριότητα πάρα πολύ καλή, με κυπουρική, με φτιάχνει εκεί κήπους, πράγματα, θάματα, τέλος πάντων και αυτό. Δηλαδή, έχουν και σωματική δραστηριότητα, αλλά και σαν σκέψη και πώς θα το κάνεις. Τέλος πάντων, όσοι δεν εφησυχάζουν, θεωρώ, δηλαδή το λεγόμενο ανήσυχο πνεύμα, είναι ό,τι καλύτερο γενικά για τον εγκέφαλο. Ένα τουλάχιστον από τα πράγματα που καλό είναι να κάνει κανείς. Τώρα, οι παθήσεις μπορεί να έρθουν, δεν ξέρουμε. Και πολλές φορές έχουν τύχει και σε ανθρώπους που ήταν και πολύ, ας πούμε, υψηλού IQ και με ιδιαίτερες σπουδές. Το ένα τ' άλλο δεν. Εντάξει, υπάρχουν και άλλα πράγματα, τα γονίδια, η ηλικία. Εντάξει, είναι δεν πολύ απλοϊκή εξίσωση. Ναι, ακριβώς, δεν είναι ένας παράγοντας. Αλλά λέμε τώρα, οι υπόλοιποι άνθρωποι που, ας πούμε, ακόμα δεν έχουμε κάτι, τι να κάνουμε. Ναι, αυτά τώρα θα αναπτύξω αύριο. Και ένα από αυτά είναι δηλαδή οι νέες δεξιότητες. Δηλαδή οι συνδέσεις των κυττάρων, των νευρικών που νομίζουμε κάποιες ότι είναι σιωπηλές, όταν τους δίνουμε αυτό την τροφή, δηλαδή να τα τσιγκλίσουμε, αυτό το πράγμα βοηθάει. Γιατί το κάνεις πολλές φορές και μαθαίνει μετά. Αυτή είναι η νευροπλαστικότητα. Δηλαδή έχει μια πλαστικότητα. Δεν είναι αυτό που λέει κανείς, όπως ο πυλός όταν, ας το πούμε, ξεραθεί και τέτοιο, είναι ακαμπτός, βλέπεις. Έτσι νομίζανε ότι ήταν και ο εγκέφαλος, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι έτσι. Πώς συνδέεται, είδες, ο πυλός. Ναι, ναι, αυτό το έχω γράψει και σαν παράδειγμα στα slides αύριο, ότι είχαμε αυτή την, δηλαδή μπορούσε κανείς να το παρομοιάσει με αυτό, δηλαδή ότι ο εγκέφαλος δεν έχει αυτή την ακαμψία. Άρα είναι περισσότερο σαν πλαστελίνη, ας πούμε, που όσο τη δουλεύεις τόσο περισσότερο. Ναι, ακριβώς. Όσο πιο πολύ της δίνεις ερεθίσματα, τόσο πιο καλά. Για την υγεία της και για να καθυστερήσει το γύρας. Οι νέες δεξιότητες, η άσκηση, οπωσδήποτε, την οποία γενικά ο κόσμος την έχουμε ξεχάσει, θα έλεγα, γιατί παλαιότερα που βλέπω και άνθρωποι που βλέπω και από τη δουλειά μου στο ιατρείο, που είναι 80 και 90 και τα λοιπά και δουλεύανε πολύ, είναι πολύ αυτό. Φαίνονται καταρχήν πόσα χρόνια νεότεροι. Χειρονακτική εργασία ή... Ναι, που κάνα και χειρονακτική, βέβαια, πιο πολύ παλιά, αναγκαστικά. Και η κίνηση όμως. Και η κίνηση όμως που γινόταν. Ναι, ακριβώς. Όλα πας στο καθένα με το στόχο σου, ας το πούμε. Τώρα προσπαθούμε να την δημιουργήσουμε την κίνηση. Δεν την έχουμε τόσο. Ακόμα και οι πόλεις είναι αφιλόξενες, ας πούμε, για να πεις θα πάω να περπατήσω. Ναι, πού να περπατήσεις. Δηλαδή, δεν είναι τώρα έτσι πολύ άνετες οι καταστάσεις. Και αυτό λίγο σε αναστέλει. Δεν περπατάς τελικά. Πας κάπου απευθείας στο στόχο. Ναι. Η άσκηση όμως είναι σημαντική και για την υγεία του νευρικού συστήματος. Να μιλήσουμε και για τα εκθέματα. Βεβαίως. Να δούμε στην έκθεση. Ναι, τι θέλετε να γίνει. Λοιπόν, στην έκθεση τώρα αυτή, εγώ σε αυτή την έκθεση θα συμπράξουμε και με άλλες κυρίες, οι οποίες μάλιστα περίπου οι μισές, αν θυμάμαι, ναι, οι μισές είναι και, θέλω να πω, και επαγγελματίες, ας πούμε, στην τέχνη που κάνουν
Και αυτό εγώ το θεωρώ και πολύ τιμητικό και προσφορά εκ μέρους τους, διότι έρχονται και συνδράμουν σε κάτι το οποίο, ωραία, εγώ κάνω το χόμπι μου, αλλά γι' αυτό είναι η δουλειά τους, έτσι. Σωστά. Και θα έχουμε τώρα, επιπλέον τον δικό μου, θα έχουμε κοσμήματα, θα έχουμε λαμπάδες, πίνακες ζωγραφικής, κούκλες. Έχουμε μια κυρία που φτιάχνει κάτι καταπληκτικές κούκλες. Δηλαδή θα υπάρχει μια γκάμα πραγμάτων να βρει κανείς, είτε για δώρο είτε για τον εαυτό του, και να ενισχύσει παράλληλα και το σκοπό μας που είναι η Αγία Τριάδα και τα συσίτια της. Λοιπόν, και πού μπορούμε να σας βρούμε, είπαμε, να πούμε ξανά. Λοιπόν, η εκδήλωση θα γίνει στο εργατικό κέντρο. Mm-hmm. Θα είναι αύριο το απόγευμα 6 ώρα που θα ξεκινήσουμε με τους χαιρετισμούς καταρχήν όλων των ανθρώπων έτσι που ενεπλάκησαν και με βοήθησαν και πάρα πολύ. Και μετά θα έχουμε την νευρολογική ομιλία και στο τέλος έχουμε τη συνδρομή του πολύ αγαπητού και εξαιρετικού μουσικού του κυρίου Βασίλη Σταυρακάκη, που θα έρθει να τραγουδήσει. Και, ναι, πάρα πολύ ο άνθρωπος, πάρα πολύ. Αμέσως μόλις του το είπα, δηλαδή, ήθελε να συνδράμει και πολύ μεγάλη τιμή και για μένα. Και μετά η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 9. Άρα είναι από τις 7.30 περίπου μέχρι τις 9. 7.30 μέχρι 9 είναι για το Σάββατο. Ναι. Την Κυριακή θα είναι πάλι 10 με 2 και 6 με 9. Α, ωραία. Έτσι, οπότε θέλω να πω, εντάξει, κάποιος που δεν τον βόλεψε να έρθει επειδή δούλευε ή οτιδήποτε, μπορεί να προσπαθήσει και την Κυριακή. Βέβαια, καλύτερα την πρώτη μέρα που βρίσκουν συνήθως και ό,τι θέλουν, γιατί μετά, βέβαια, από ό,τι έχω δει από τις εκθέσεις, μάλλον το 70% φεύγει την πρώτη μέρα, οπότε τη δεύτερη μπορεί και να μην βρει κανείς ίσως, αλλά όπως τον βολεύει, αν θέλει να έρθει κάποιος τη δεύτερη μέρα, επειδή έχουμε εκθέματα, δεν είναι μόνο τα δικά μου, είναι και 4-5 γυναίκες ακόμα, οπότε θεωρώ ότι μάλλον θα υπάρχει επάρκεια και απόθεμα, δεν νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα. Βεβαίως. Και να πούμε ξανά ότι όλο αυτό γίνεται με σκοπό να στηρίξουμε τα συσίτια της Αγίας Τριάδας. Ναι, ακριβώς αυτό. Έχουμε συνεννοηθεί μετά, με τα χρήματα αυτά, να μπορούμε να προσφέρουμε και σε είδος, να πάμε να πάρουμε κάποια πράγματα. Είναι και το Πάσχα τώρα, όλα τα απαραίτητα ή ό,τι χρειάζονται οι άνθρωποι για τις κουζίνες τους εκεί πέρα, και να βοηθήσουμε. Νομίζω είναι πολύ ωραία αυτή η ιδέα. Δηλαδή, από την αρχή, έτσι όπως το σκέφτηκαμε, ευαισθητοποίησε, γιατί ακριβώς ο σκοπός, όπως είπαμε, είναι έτσι, είναι επιβίωση ανθρώπων, οπότε τι άλλο να πεις. Σωστά. Μετά. Εμείς να σας ευχηθούμε πολύ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είμαστε σίγουροι ότι θα ότι ήδη σχεδιάζεται και την επόμενη έκθεση. Γιατί δεν σταματάτε. Κοιτάξτε, τώρα έτσι όπως πάει, γιατί οπωσδήποτε έχω και τη δουλειά μου, τώρα αν έχω καιρό να φτιάχνω πράγματα, μάλλον προτιμώ την περίοδο των γιορτών πιο πολύ, όχι σε άσχετα διαστήματα. Κάπως έτσι ή λίγο πριν τα Χριστούγεννα, τώρα πρώτη φορά το κάνω για Πάσχα. Ναι, κάπως έτσι που ούτως ή άλλως οι άνθρωποι νομίζω θα έχουν τη διάθεση ίσως να πάνε σε κάτι, σε κάποιο μπαζάρι, κάτι, δηλαδή να πάρουν κάτι, οπότε έτσι όμως βοηθάμε και έναν άλλο σκοπό και αυτό έτσι με μεγάλη χαρά το κάνω και εγώ και πραγματικά ευχαριστώ και όλες αυτές τις γυναίκες που θα έρθουν, γιατί βρήκα και ανθρώπους που συμμερίζονται το όνειρο, ας πούμε, αυτό και αυτή την επιθυμία. Ναι, δηλαδή εκεί που λες ότι δεν είναι δύσκολη η κοινωνία μας, είναι δύσκολη, είναι όντως, ζούμε σε δύσκολες εποχές, βλέπεις τελικά υπάρχουν και άνθρωποι με τους οποίους μπορείς να κάνεις πολύ ωραία πράγματα. Και σαν ομάδα πιο πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Και να μοιραστήκατε μαζί μας όλο αυτό και καλή επιτυχία.